only thing I wanna touch. Σάββατο 22 Ιουλίου, γενέθλια και βάφτιση του Φίβου που γίνεται ενός έτους. Έτσι, μια φίλη μου από τα social media μου έδωσε την ιδέα για να κάνω βάφτιση και γενέθλια την ίδια μέρα και το βρήκα πολύ χαριτωμένο, οπότε αυτό και κάνουμε. Πλησιάζει μεγάλη μέρα, νομίζω πως τα έχω ετοιμάσει όλα. Το μόνο που έμενε ήταν να βρω τι θα βάλω και να είμαι κι εγώ ωραία για χάρη του Φίβου. Μίλησε μου λίγο για την ημέρα του Σαββάτου. Καλεσμένοι, νονοί, ποιοι θα βαφτίσουν το μικρό Φίβο? Έμαθα, θα έχετε τέσσερις νονούς. Τέσσερις νονούς. Είναι η Μάρθη Καραγιάννη, είναι η Ντόρα η Δούμα που μας παντρέψανε κιόλας οι δυο τους. Μαζί με τον Μάριο τον Τάγαρη που είναι από την νεότερη γενιά των Ταγαρέων, θεατρικός παραγωγός. Και η συνεργάτης μου, η στενή, η Βάσο η Δημητρακοπούλου. Τέσσερις νονοί. Το επιτρέπει η Εκκλησία μας. Οπότε έτσι και θα είναι. Ποιοι έτσι αγαπημένοι συνάδελφοι του Κώστα του Βουτσά και δικοί σου σας έχουν ήδη επιβεβαιώσει ότι θα δώσουν το παρόν? Ναι, αν θυμάμαι τώρα καλά, με ξάχνιασες, η Μιμή Ντενίση έχει πει ότι θα είναι κοντά μας και άλλοι συνεργάτες του από την τελευταία παράσταση που είχε κάνει, ο Τάκης ο Βαμβακίδης από την τωρινή του παράσταση. Πολύ, και να υποθέσω βέβαια και η οικογένεια του Κώστα, οι κόρες του. Είναι εδώ οι δυο του από τις τρεις κόρες, δηλαδή είναι εδώ η Νίκο που ήρθε από την Αγγλία για να είναι στη βάφτιση, είναι η Σάντρα που είναι μόνιμη κάτοικος Αθηνών. Η μόνη που δεν μπορεί είναι η Θεοδόρα, γιατί έχει ένα σημαντικό σεμινάριο στο οποίο διδάσκει εκείνη, ένα σεμινάριο στην Ολλανδία και δεν μπορεί να είναι μαζί μας. Αλλά θα είναι η αδελφή του, θα είναι ανήψια του. Πέρασε ένας χρόνος από τότε που απέκτησε το τέταρτο παιδί του. Το τέταρτο βιολογικό του. Το τέταρτο παιδί. Βιολογικό του παιδί. Πώς είναι ο Κώστας Βουτσάς ως μπαμπάς? Είναι πολύ τρυφερός, είναι έμπειρος, είναι ψύχρεμος στα δύσκολα. Διαβάζει το Φίβο καλύτερα από μένα, ειδικά τον πρώτο καιρό που προσπαθούσα να καταλάβω κι εγώ τα σήματα που μου έδινε το μωρό. Ο Κώστας τα διάβαζε καλύτερα από μένα και με βοηθούσε. Όχι, είναι πολύ τρυφερός και καλός και είναι βέβαια πολύ χαρούμενος. Θυμάμαι τότε μου έλεγε ο κύριος Βουτσάς μεταξύ σοβαρού και αστείου, θα κάνω κι άλλο παιδί. Γιατί όχι, έκανα το Φίβο, μου δίνει 20 χρόνια ζωή. Αν κάνω κι άλλο ένα παιδί, θα έχω 40 χρόνια ζωή. Με ρωτάς. Τον βλέπεις έτοιμο? Εκείνος είναι έτοιμος για όλα. Και γεμάτος χαρά για τη ζωή και ορμή για τα πράγματα. Με ρωτάς εμένα να αντέχω? Όχι, για να το πω και σοβαρά, πραγματικά εγώ δεν θέλω άλλο παιδί. Ήταν ένας αγώνας για μένα τον αποκτήσω αυτό. Και θέλω να χαρώ, είναι ένα υπέροχο πλάσμα, ένα απίθανο παιδί, πολύ ήρεμο, πολύ καλό παιδί. Δεν χρειάζομαι άλλο, είμαι εντάξει, είμαι καλυμμένη. Υπάρχει ακόμα φλερτ ανάμεσά σας, σε πειράζει τα πρωινά? Ναι, πολύ, πολύ, όλη την ημέρα. Ναι. Υπάρχει ένας ερωτισμός διάκητος, είναι ένα πλάσμα ο Κώστας που αγαπάει πολύ τη ζωή, αγαπάει πολύ τις γυναίκες. Είναι πολύ τρυφερός επίσης και δεν έχει φύγει ο έρωτας από τη ζωή μας καθόλου. Νιώθω πολύ γυναίκα δίπλα. Θυμάσαι το τελευταίο πράγμα που έκανε και σε βοήθησε πάρα πολύ? Α, κάνει συνέχεια εκπλήξεις ο Κώστας. Δεν, τι να σου πω, ξέρω εγώ, λουλούδια, βρίσκω κάτω από το μαξιλάρι μου δώρα, ανοίγω την ντουλάπα μου και υπάρχει ένα καινούριο ρούχο.